Μπορώ να πλωστώ, πάνω. Συνεργάτης του κ. Παπαγιάννη εδώ και πολλά χρόνια. Σας ευχαριστούμε όλους σας που έχετε έρθει σήμερα εδώ και μας θυμάται με την παρουσία σας. Είμαστε ευγνώμων γι' αυτό. Και στο σημείο αυτό να καλέσω τον κ. Αποστολίου Δημήτρη να πει δύο λόγια για τον κ. Παπαγιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους σας. Καλησπέρα και από μένα και καλή χρονιά. Πανασιολογιώτατε πατέρα Παύλε, πρόσωπο του Μητροπολίτη. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Μαζευτήκαμε εδώ για την κοπή της βασιλόπιτας του φίλου κουμπάρου Γιάννη Παπαγιάννη, κουμπάρου και πόλου. Ο Γιάννης Παπαγιάννης, λίγα λόγια, γιατί πιο πολύ τον γνωρίζετε, αλλά μπορεί να μην ξέρετε κάποιες λεπτομέρειες. Γεννήθηκε το 1968 στη Βέρεια, είναι γιος του Μενέλαου και της Γεωργίας. Εισήχθη με πανελλήνιες εξετάσεις στη νομική Θεσσαλονίκης, αποφυτώντας πολύ γρήγορα και συνέχισε τις σπουδές του με παρότριση των καθηγητών του στο Μίνστερ της Γερμανίας, όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται ως μάχημος δικηγόρος και μάλιστα εργάζοντας μάχημος δικηγόρος τα τελευταία 25 χρόνια, ουδέποτε υπήρξε κρατικό δίαιτος κιόλας, αυτό να το λέμε. Παράλληλα, συνέχισε το επιστημονικό έργο συγγράφοντας αρκετά νομικά βιβλία και συγγράφοντας πληθώρα νομικών άρθρων. Για τους λόγους αυτούς και την επιστημονική του κατάρτιση εξελέγει επίκουρος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα με την επιστημονική του εξέλιξη και την εργασία του, ο Γιάννης ευτύχησε να αποκτήσει και μια ωραία οικογένεια. Είναι παντρεμένος με γυναίκα, να το λέμε αυτό τώρα τελευταία. Έχουν αποκτήσει τρία υπέροχα παιδιά. Η μεγάλη μάλιστα η Γεωργία που σας υποδέχτηκε βρίσκεται στο δεύτερο έτος της νομικής ακολουθώντας τα χνάρια των γονιών της. Θα αναρωτηθεί κάποιος, μόνο θετικά έχει δηλαδή ο Γιάννης, μειονεκτήματα, κουσούρια δεν έχει. Έχει δύο βασικά. Το πρώτο κουσούρι το επισημαίνω εγώ ως φίλος, κουμπάρος και γιατρός του. Είναι ότι δεν του αρέσει η γυμναστική σωματική. Προσπαθώ να το πείσω αλλά ακόμα δεν τα έχω καταφέρει. Το δεύτερο, το οποίο είναι και ο λόγος που μαζευτήκαμε εδώ, ότι του αρέσει η ενασχόληση με την πολιτική. Αυτό θα πει κάποιος είναι μειονέκτημα. Κατά τη γνώμη μου, το να ασχολείται κανένας με την πολιτική στην Ελλάδα και να έχει καλές προθέσεις και να μην επιδιώκει να αποκτήσει κάτι, όπως ο Γιάννης, έχει δύο κινδύνους. Το ένα είναι να φάει τα μούτρα του και το δεύτερο είναι να συσχηματιστεί. Αλλά για αυτά, για το όραμά του, θα σας μιλήσει ο ίδιος. Καλούμε τον Γιάννη. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όπως ξέρετε, όσοι με ακολουθείτε τα τελευταία χρόνια στους αγώνες που δίνουμε, συνηθίζω να μιλάω από μέσα μου, χωρίς να διαβάζω ένα γραπτό κείμενο. Σήμερα, κατ' εξαίρεση, αργότερα θα έχω ένα σημείωμα μπροστά μου, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω στον χρόνο, ξέρετε, και για τίποτα άλλο. Δεν θα μπορούσα να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Θέλω όμως καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι είχατε όλοι πολύ μεγάλο πρόβλημα να διαλέξετε πού θα παρκάρετε, γι' αυτό δεν ξέρατε γιατί δεν ήρθατε γρήγορα. Έχουμε πολλά πάρκινγκ εδώ στη Βέλγια. Άλλος έψαχνα να παρκάρει εδώ, άλλος εκεί. Και γι' αυτό και καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε. Και ήδη είναι μισή ώρα που είμαστε λίγο αργοπορημένοι. Γι' αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη. Αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο δύσκολο είναι ακόμα και σήμερα να παρκάρουμε μια τέτοια μέρα που δεν έχει πολλή κίνηση και δεν είναι ανοιχτή αγορά. Πριν όμως πούμε για τέτοια θέματα, θα ήθελα να παρακαλούσω τους εκπροσώπους της Εκκλησίας να μας κάνουν τιμή να αγιάσουν την πρωτοβουλία μας αυτή. Εμείς καλούμε την Εκκλησία όχι επειδή είναι μια τυπική προϋπόθεση. Προσωπικά, μέσα από την καρδιά μου, έχοντας βαθύ την πίστη, πιστεύω στον Κύριο, πιστεύω στη δύναμη που μου δίνει ο Κύριος και μέσα από αυτή τη δύναμη νιώθω ότι γίνομαι κι εγώ ισχυρότερος και γαλινεύει η ψυχή μου. Από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με τα κοινά, έχω στεναχωρηθεί περισσότερο από όσο στεναχωριόμουν πριν ασχοληθώ με τα κοινά, γιατί έχω δει πράγματα από μέσα τα οποία με κάνουν να νιώθω πάρα πολύ άσχημα, να αγανακτώ. Αυτό όμως δεν με κάνει να κάμπτω με ψυχικά. Μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Πιστεύω ότι μπορούμε να παλέψουμε και πιστεύω ότι μας αξίζει καλύτερο αύριο. Επιτρέψτε μου να τα πω αυτό λίγο αναλυτικότερα, μετά όμως από τον αγκασμό. Παρακαλώ, Άγιοι Πατέρες. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Την επέστη ο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δίκαιος ημάς αναμένει κριτής. Αν επίστρεψαν ψυχή προς μετάνοιαν ως υπόρνη κράζουσαν, συνδάκριση Κύριε ελέησον με. Άμα συνεπομβή σας Χριστέ ποιή των Ιάσεων εν το πανσεύτωνα της Παρθένου σήμερον το της εις ευλογίας ραντισμών φυγαδέπιστας νόσους των ασθενών των ιατρών των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρθένος έτηκες απειρόγαμε και Παρθένος έμεινας μήτηραν υπεύθε Θεότο και Μαρία Χριστόν των Θεών ημών. Πάντες δυνετήν ο καπέσκηνε τα αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομα αυτούς αδελφείς μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε και πάλιν εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτό και πάλι ειδώ εγώ και τα παιδεία μη εδώ και ο Θεός επιούν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχε των αυτών την αδεία του θανάτου καταργήσουν το κράτος έχοντα του θανάτου του τέσσε τον διάβολο. Επομένων και του είδατος φήμησιν Άγγελος γάς κατά καιρόν κατέβραν η δικορυμήθρα και έταρατε το είδον. Ον πρώτος ο βάς μετά την θεραϊκή του είδατος. Υγείψε και με το οδήποτε κατήκε παρασύμα τίμη. Σας η Κύριε δόξα συμπανηρή του Κυρίου Δεϊθόμε. Με ψάλλομεν ειρήνης και σωτηρίας των δικών ημών του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε Λέησον. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσει τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυρίου Δεϊθόμε, Κύριε ελέησον. Ο Θεός, ο Θεός ημών, το πικρόν είδωρε κοινωσέως το λαό Ισραήλ και μεταποιήσας και τα βλαντερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας και αγράντους επιφανία, αυτός και είναι δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της ευρεωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας φυγήν, ιατρία παθών, αγιασμών οίκων, πάση επιβουλής ορατήστε και αοράτωρε ψυχήριον, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα,
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ειρήνη, πάση, το πνεύμα της σου, και προλάσιμον το Κύριο, Συγκύριε. Κύριον Κύριε Θεούς και πάψον ημών εν Ιορδάνη, βαπτιστήν καταδεξάμενος και γιάστα, είδατε και ευλόγησον πάντα σε εμάς. Δουλεία της κλήσεως του εαυτόν ευχαίνω σημαίνοντος του της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς σε πληστήνια του αγιασμού και της πλήθωτος του μεταλήψεως και κερατισμού. Και για να έσω εμήν Κυρίες υγεία ψυχής τα και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα και ευχαριστή και προσκύνη. Ευχαριζομένος Σωτηρίε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητούν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και των κόσμων φωτίσας δόξασι. Ιωάννη βαπτιζομένος σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώτη προσκυνήσεις, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρησιν, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής, Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσε δόξα σοι. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο Ιορδάνη, Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λοιπόν Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Συμμεθέ τους καλαθιώτες, αλλά και φίλοι από την ευρύτερη Μακεδονία και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε εδώ παρόντες. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω που μας τιμούν με την παρουσία σου σήμερα πρώην βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι και περιφερειακοί σύμβουλοι. Ιδιαίτερα ο εκλεκτός φίλος και αγαπητός εκλεγμένος μας φωτογραφείο στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Πρώην υποψήφιος αρχηγός της Θεσσαλονίκης. Βουλευτής Θεσσαλονίκης και περιφερειάρχης μας. Πιστεύω, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, ότι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, γι' αυτό θα ήθελα λιγάκι να μου αφιερώσετε από τον πολύτιμο χρόνο σας, ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας δεν μας αξίζουν. Θεωρώ ότι μας αξίζει κάτι πολύ καλύτερο, όλους τους Έλληνες. Ιδιαίτερα εμάς εδώ τους Συμμαθιώτες, οι οποίοι Μαθοί, όπως ξέρετε, ήταν κάποτε από τους πλουσιότερους νομούς στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, να έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε από τις φτωχότερες περιοχές, είναι κάτι το οποίο είναι αντίστοιχο με την αλήθεια και με την πραγματικότητα. Πρέπει να αναζητήσουμε τι φταίει και φτάσαμε ως εδώ. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα είναι ότι πραγματικά μπορούμε και μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και να τα καταφέρουμε καλύτερα σίγουρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει διχόνοια που γενικότερα έχει εμφυλοχωρήσει μέσα στις αντιλήψεις που στην ελληνική πολιτική σκηνή είναι στο επίκεντρο. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφερθώ σε αυτό που με πειράζει εμένα πάρα πολύ που γίνεται στα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι η εκποίηση της εθνικής μας περιουσίας. Βλέπω συνεχώς από το 2010 και μετά, συστηματικά και μεθοδικά όλες οι κυβερνήσεις, ό,τι είχε δημιουργήσει ο ελληνικός λαός στο παρελθόν, μέσα από τις στερήσεις, από τους φόρους, από αυτά που με κόπο οι προηγούμενες γενιές είχαν κάνει, στο όνομα του υποτιθέμενου χρέους, σιγά σιγά να εκποιείται. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος. Έχω μπει σε μια διαδικασία που δεν έχει μείνει πλέον τίποτα το οποίο να αξίζει, το οποίο να μην έχει φύγει από τα χέρια και από την κυριαρχία της ελληνικής, του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτείας. Αυτό πρέπει να σας απασχολήσει σιγά σιγά. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία που θα σταματήσει αυτή η κατάσταση. Γιατί όσο ξεπουλάμε ό,τι είχαμε, όσο εκποιούμε την εθνική μας περιουσία, γινόμαστε φτωχότεροι αφενός και αφετέρου υποθηκεύουμε την ελπίδα μας για να αλλάξει κάτι στο μέλλον. Ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει, για το οποίο δεν δίνεται λύση τόσα χρόνια, είναι το ζήτημα της ανεργίας. Βλέπουμε τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Βλέπουμε όλοι οι άνθρωποι, είτε έχουν πάρει πτυχία είτε δεν έχουν πάρει πτυχία, να ψάχνονται και να μην βρίσκουν καμία άκρη. Η πολιτεία λέει να ακούσα. Ενώ το Σύνταγμα ξεκάθαρα προβλέπει ότι είναι υποχρέωση του κράτους, υποχρέωση της πολιτείας και της κυβέρνησης
να μεριμνά για να δημιουργεί θέσεις εργασίας, σήμερα δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και αν κάποιες βρεθούν, αυτές είναι για ελάχιστους μήνες και με πενιχρά οικονομικά ανταλλάγματα. Πρέπει η πολιτεία σοβαρά, είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι η κεντρική κυβέρνηση, να δει πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εμείς εδώ στην Ημαθία γινόμαστε φτωχότεροι μεταξύ άλλων για τον εξής λόγο. Γιατί οι αγρότες μας γίνονται φτωχότεροι καθημερινά. Όλοι οι αγρότες γίνονται φτωχότεροι. Η Ημαθία και η Βέρεια ήταν πλούσιοι τόποι γιατί οι αγρότες ήταν καλά. Στις προηγούμενες δεκαετίες η αγροτική οικονομία ύπαζε, υπήρχαν εισοδήματα και έτσι πήγαινε καλά και το εμπόριο και η ελεύθερη αγορά και οτιδήποτε γινόταν μέσα στο αστικό κέντρο. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε για να μπορέσουν οι αγρότες να έχουν καλύτερο εισόδημα. Πώς θα γίνει οι αγρότες να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται είτε με τη μορφή αμοιβής είτε με τη μορφή ενισχύσεων. Πότε θα παίρνουν έγκαιρα τις αποζημιώσεις είτε είναι για το χαλάζι είτε είναι για τις προσπτώσεις. Πότε θα δει σοβαρά η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο φαίνεται να έχει ξεχάσει την αγροτική οικονομία και τους αγρότες μας, να δώσει λύση για αυτά τα προβλήματα. Από λόγια είμαστε χορτάτη. Πληροφορούμε από φίλους εδώ στους συντοπίτες μου ότι ο υπουργός αυτή τη στιγμή της αγροτικής ανάπτυξης κρύβεται. Δεν έχετε να απαντήσει, να δώσει λύσεις για τα προβλήματα. Και ενώ οι διαμαρτυρίες είναι έντονες, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν, οι συμπολίτες μας δεν έχουν πληρωθεί από πέρυσι το καλοκαίρι. Και για πολλά χρήματα, όπως ήταν αποζημιώσεις για το πετρέλαιο, δεν έχουν βάλει χρήματα από το 2015. Είναι δυνατόν. Πώς θα πάει μπροστά αυτή η κοινωνία, η νεολαία μας. Για να καταφέρουμε να μην φύγει ο κόσμος από την Ελλάδα, πρέπει πραγματικά να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αναρωτιέμαι τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση γι' αυτό. Γιατί δεν βλέπουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Είναι δυνατόν τα ίδια πράγματα που λέμε συνέχεια στα δημοτικά συμβούλια, που λέγαμε προεκλογικά πριν από κάποια χρόνια, να τα ξαναλέμε πάλι σήμερα, και οι δείκτες να είναι χειρότεροι. Ακόμη και σε θέματα καθαρά θεσμικού περιεχομένου, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι ο πολιτισμός, όπως είναι η στήριξη των συλλόγων μας, οι οποίοι σύλλογοι πραγματικά κάνουν μεγάλο αγώνα για να κρατήσουν τις παραδόσεις, να κρατήσουν τους δεσμούς. Που υπάρχουν με τις ρίζες μας στο παρελθόν. Ένας λαός, μια πατρίδα που έχει χάσει τις ρίζες με το παρελθόν, θα έχει πρόβλημα. Και εδώ πάλι η πολιτεία είναι απούσα. Πάλι μόνοι μας οι πολίτες με τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε, καταφέρνουμε και κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις, κρατάμε ζωντανή την επαφή μας με τις ρίζες μας. Πρέπει να κρατήσουμε την επαφή με τις ρίζες μας, πρέπει να κρατήσουμε ισχυρό το θεσμό της οικογένειας, πρέπει να κρατήσουμε στενή την επαφή μας με την πίστη μας, πρέπει να κρατήσουμε ζωντανά και δυνατά όλα όσα κράτησαν τον ελληνισμό για τόσους αιώνες δυνατό. Σήμερα νιώθω και βλέπω να κάπτονται και να χτυπιέται πραγματικά, να βάλετε ο ελληνισμός στον πυρήνα του. Είναι αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά. Πού είναι πάλι η πολιτεία, πού είναι η σημερινή κυβέρνηση, πού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι. Αυτά δεν σας τα λέω με διάθεση κριτικής. Εγώ θέλω να σας καταθέσω την ανησυχία μου και θέλω να σας καταθέσω την πίστη μου ότι αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Πώς θα τα βελτιώσουμε, αναρωτιόμαστε. Και δεν θα μιλήσουμε γενικά και αόριστα, θα μιλήσουμε για τη Βέρεια. Ας πούμε κάτι που είναι πολύ απλό. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες ζουν μόνο από τον τουρισμό. Ξέρετε πώς είναι η Ολυμπία στην Ιλία, πώς είναι οι γειτονιές γύρω από την Ακρόπολη στην Αθήνα, πώς είναι οι περιοχές γύρω από τους Δελφούς. Εμείς έχουμε τη Βεργίνα, η οποία έχει ιστορική αξία μεγαλύτερη από όλες αυτές τις περιοχές. Έχουμε το ανάκτορο των Αιγών που οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή Παρθενώνα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία που θα πούμε στο τέλος, η οποία πλήττεται και αυτή σαν έλεγε σαν θεσμός. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε μόνο μέσα από τη Βεργίνα να έχουμε ανεβάσει το βιωτικό μας επίπεδο όλοι οι Δελφούς και όλοι οι Μαθιώτες. Τι κάνει πάλι η πολιτεία σε αυτό το θέμα, τίποτα. Έχουμε την Παναγία Σουμελά. Είναι σημείο αναφοράς και λύκου του ποντιακού ελληνισμού. Δεν θα μπορούσαμε και πάλι για την Παναγία Σουμελά να έχουμε ανάπτυξη και πρόοδο. Το ΣΕΛΙ, το χιονοτροπικό κέντρο, το οποίο ήταν το πρώτο χιονοτροπικό κέντρο στην Ελλάδα. Γιατί δεν αναπτύσσεται, γιατί δεν γίνεται πόλος έλξης τουριστικός. Και δεν φέρνει κόσμο για να δημιουργήσει πλούτο στην Ημαθία και στη Βέρεια, που θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει αυτό το πράγμα. Έχω σημαντικό, ο οποίος δεν αναδεικνύεται τόσα χρόνια. Μόνο και επίσης από αυτόν τον ολυθικό οικισμό, για τον οποίο έρχονται, ξέρετε, τουρίστες από την Ευρώπη και τον αναζητούν και δεν μπορούν να τον βρουν, γιατί ούτε καν ταμπέλες δεν έχει τοποθετήσει η οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, και από εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά εισοδήματα. Μόνο με αυτά που σας περιγράφω τώρα, πολύ απλά που θα μπορούσαν ήδη να έχουν γίνει, θα έχουμε δημιουργήσει πολλές εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Αλλά ούτε αυτό έχει γίνει. Να μην πω τέλος για το βήμα του Αποστόλου Παύλου, που μόνο για το βήμα του Αποστόλου Παύλου θα είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις, αν είχαμε οργανώσει σοβαρά αυτή τη διαδικασία, από όλο το χριστιανικό κόσμο και από την Ευρώπη και από άλλα μέρη του πλανήτη, που θα μπορούσε μόνο και από το βήμα του Αποστόλου Παύλου το αστικό κέντρο της Βέρειας να κινείται ουσιαστικά και δυναμικά. Ένα άλλο κομμάτι είναι ο υδάτινος πλούτος. Ο υδάτινος πλούτος, ξέρετε, είναι το πετρέλαιο του μέλλοντος. Οι περισσότερες κοινωνίες σήμερα έχουν έλλειμμα σε νερό. Εμείς εδώ στη Βέρεια έχουμε τον Αλιάκμονα και έχουμε και τον Τρυπόταμο που διασχίζει την πόλη μας. Μόνο από αυτά τα δύο θα μπορούσαμε πρώτον να παράγουμε ενέργεια,
Δεύτερον, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και τρίτον, να ενισχύσουμε και τον τουρισμό μέσα από τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους, αλλά και μέσα από την αξιοποίηση των υδάτωρων πόρων. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την οικονομία, να δημιουργήσουμε πλούτο στην πόλη μας, πλούτο στην Ημαθία, γιατί μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ιδιώτες επενδυτές, ξέρετε επίσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Για να επενδύσουν το όπως θέλουν ένα ασφαλές τοπίο. Ένα ασφαλές φορολογικό τοπίο, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει, αλλά και μια ανταπόκριση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Να νιώθουν δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να βοηθήσουν όλους μας να πάμε καλύτερα οικονομικά, να νιώθουν το περιβάλλον είναι ασφαλές. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν συμβαίνει και θα μπορούσε εύκολα με απλές θεσμικές λύσεις και με ουσιαστική βούληση να έχει επιτευχθεί. Θέλουμε να ετοιμάσει. Την ίδια στιγμή ξέρετε ότι υπάρχουν δημόσια κτίρια και δημοτικά κτίρια για τα οποία πληρώνουμε ενίκεια. Έχουν δηλαδή δημόσια κτίρια και δημοτικά κτίρια τα οποία κόστησαν εκατομμύρια και προέκυψαν από το μόφθο και από τον αγώνα και τις στερήσεις του ελληνικού λαού αφενός και αφετέρου τα οποία μένουν αξιοποιητά και αφετέρου πληρώνουμε ενίκεια για δημοτικά ακίνητα και για δημόσια ακίνητα ενώ δεν έχω αξιοποιήσει τα ίδια υφιστάμενα. Είναι δυνατόν και περιμένουμε λέει το ταϊπέδ να τα αξιοποιήσει κτλ. Εγώ πραγματικά πονάω για αυτό το πράγμα. Πρέπει να μην ρημάξει τίποτα άλλο το οποίο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Ένα θέμα επίσης είναι για το κέντρο της Βέρειας, ότι είναι σε κατάληψη στο κέντρο. Βλέπετε, ξέρετε, δεν θέλω να περιγράψω προβλήματα, θέλω να μιλήσω για αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Βλέπω ότι η αγορά είναι σε μια εγκατάλειψη. Δεν έχει γίνει κανένα έργο μέσα στην πόλη. Ο πεζόδρομος έχει ρημάξει. Περνάει ο κόσμος, πέφτει, χτυπάει. Γιατί, εγώ βλέπω τώρα ανάμεσά σας δεκάδες, εκατοντάδες ικανότητες ανθρώπους. Αν θα συμμετείχαμε όλοι εμείς αυτό που λέγεται νομία εξουσία, δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Και μιλάμε για προϋπολογισμούς που είναι εκατοντάδων, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και σήμερα δηλαδή στο Δήμο Βέρειας υπάρχει ένας υπολογισμός της τάξης των 140 εκατομμυρίων ευρώ. Ποια διαχείριση γίνεται για αυτά τα χρήματα. Γιατί δεν είδαμε τόσο καιρό χειροπιαστά αποτελέσματα, χειροπιαστές αναγκές. Αναρωτιέμαι. Ένα μέγιστο θέμα που απασχολεί σήμερα τους συμπολίτες μας, εκτός των άλλων που περιέγραψα πριν, είναι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την επίθεση του τραπεζικού συστήματος ενάντια στους φερόμενους και λογιζόμενους δανειολήπτες. Εδώ πρέπει η πολιτεία αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση να σταθεί, να αποκαλύψουμε θεσμικά, νομοθετικά. Δεν πρέπει να αφήσουμε το τραπεζικό σύστημα να ρημάξει τον τόπο, να πάρει από τους συμπολίτες μας για κάποια λίγα χρήματα τις περιουσίες τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και βλέπουμε να γίνεται αυτή τη στιγμή μια επίθεση με τους λεγόμενους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και για μικρά ποσά, ο νομοθέτης αυτή τη στιγμή ψήφισε το εξής απίστευτο. Για 500 ευρώ και πάνω θα μπορεί κάποιος να βγάλει σε πληστηριασμό το σπίτι. Είναι δυνατόν. Ποιο σπίτι, και σπίτι το οποίο θα κοστίσει και 5 και 10 και 50 και 500 χιλιάρικα. Για 500 ευρώ λέει και πάνω θα μπορεί να γίνει διαδικασία πληστηριασμού. Είναι δυνατόν. Και μάλιστα διαδικασία ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Αναρωτιόμαστε όλοι, έχει να κάνει αυτό ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός με τα δικά μας ήθη και έθιμα, με τις δικές μας αντιλήψεις. Ενδεχομένως από σαξονικές κοινωνίες που είναι αλλιώς οι αντιλήψεις των ανθρώπων και όπου έχουν συνηθίσει να βλέπουν χιλιάδες ανθρώπους να κοιμούνται κάτω από τις γέφυρες κτλ. Αυτό να είναι εννοητό. Εμάς όμως που έχουμε παλέψει όλοι για το σπιτάκι μας, για το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, είτε στο χωριό μας είτε στην πόλη μας, θα επιτρέψουν αυτή τη στιγμή με νομοθετικά μέτρα να κινδυνεύσει ακόμα και αυτό. Πρέπει λοιπόν εδώ και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως έχει γίνει ήδη σε άλλους δήμους της χώρας, να σταθεί αρρωγός δημιουργώντας θεσμούς οι οποίοι θα προστατεύουν τους πολίτες από τέτοιους κινδύνους. Είτε με την προστασία νομικής, με την παροχή νομικής προστασίας, είτε με θεσμικά και πολιτικά μέτρα. Οι πολίτες πρέπει λοιπόν και μέσα από αυτά τα μέτρα να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Ο ένας τον άλλον, σήμερα ειδικά, σήμερα που βαλόμαστε πανταχώθεν, πρέπει όλοι οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι. Όπως θα θυμάστε, ο Εθνικός Ποιητής είχε μιλήσει για τη διχόνοια. Και είχε πει ότι η διχόνοια που κρατάει ένα Κύπριο ιδωλερή, καθεμάς χαμογελάει πάρτε, λέγοντας και εσύ. Εδώ φτάσαμε σήμερα. Η διχόνοια ακόμα δεν έχει φύγει μέσα από το υποσυνείδητο του μέσου Έλληνα. Και ενώ έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα, ενώ κινδυνεύουμε, ενώ οδεύουμε σε καταστάσεις επικίνδυνες, συνεχίζουμε να είμαστε σε μια διαδικασία διχόνοιας, να μην υπάρχει ομόνοια, να μην σκεφτόμαστε με ενωτικό πνεύμα για να λύσουμε τα προβλήματα και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Και οι δυνατότητες μας είναι μεγάλες. Θέλω να σας μεταφέρω ότι πιστεύω στον τόπο μου, πιστεύω σε εσάς. Πιστεύω στις δυνατότητές μας, πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και αυτό αποδείχθηκε στο παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια, θυμόμαστε οι μεγαλύτεροι, ήταν σε μια κατάσταση μεγάλης ευμάρειας, μεγάλης ανάπτυξης σε σχέση με άλλες χώρες, ειδικά με τους γειτονές μας. Και σήμερα βλέπουμε που έχουμε καταντήσει.
Αν μου επιτρέπετε, θα κάνω μια προσωπική αναφορά. Θεωρώ ότι η ενασχόληση με τα κοινά, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, δεν πρέπει να είναι κάτι το οποίο έχει σαν στόχο την αποκατάσταση κάποιων ανθρώπων. Και θέλω να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά όταν έβλεπα ότι η κατάσταση πήγαινε το κακό στο χειρότερο. Διαισθάνθηκα ήδη από τις αρχές του 2010 και μετά ότι ξεκινάμε να πηγαίνουμε σε επικίνδυνες ατραπούς. Και κυριολεκτικά σηκώθηκα από τον καναπέ, έτσι θα ήθελα να σας το μεταφέρω. Και σας καλώ και σας προσκαλώ και σας παρακαλώ, τόσο εσείς όσο και οι άνθρωποι που είναι γύρω σας, σηκωθείτε από τον καναπέ σας. Γίνονται πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για το σήμερα και για το αύριο της χώρας. Προσωπικά, όταν σηκώθηκα από τον καναπέ και μπήκα σε αυτό που λέγεται δημόσια συμμετοχή στο δημόσιο γίγνεσθε, δέχτηκα πλήγματα από ανθρώπους που ήταν, ξέρετε, βολεμένοι, ήταν χρόνια σε θέσεις, είχαν μάθει να ζουν μέσα από τη συμμετοχή στα κοινά, είχαν διορίσει τα παιδιά τους, είχαν βολέψει τα παιδιά τους, είχαν πάρει προμήθειες, είχαν συμμετάσχει σε διαγωνισμούς. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς, μέχρι και σήμερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάποιοι άνθρωποι να συμμετέχουν όχι γιατί θέλουν να βοηθήσουν και να προσφέρουν, όχι γιατί θέλουν να δώσουν κάτι από τον εαυτό τους για να πάει καλύτερα ο τόπος, όχι γιατί πραγματικά αγαπούν τον τόπο τους και αγαπούν τους συνανθρώπους τους, αλλά γιατί θέλουν ήδη να βολευτούν. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και θέλω να σας καταθέσω και δημόσια την προσωπική μου εμπειρία και την προσωπική μου στάση ζωής. Θέλω να σας πω για να το γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή που εξελέγω στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέλγιας, συνειδητά αρνήθηκα να συμμετέχω σε επιτροπές οι οποίες θα μπορούσαν να μου δώσουν εισοδήματα. Δεν έχω λάβει ούτε ένα ευρώ, ούτε θέλω να λάβω ένα ευρώ από τη συμμετοχή μου στα κοινά. Θέλω να είμαι χρήσιμος, θέλω να είμαι ωφέλιμος για τους συμπολίτες μου και να μπορέσω πραγματικά να συμβάνω στη βελτίωση της ζωής του τόπου μας. Πώς έχουμε κοντά μας την ιστορική αλήθεια και έχουμε κοντά μας και τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται. Και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έντιμοι και αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ σοβαροί και στην επιστημονική κοινότητα και στους λαούς. Είναι ξεκάθαρο ότι η Μακεδονία είναι μία, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Δεν υπάρχει περίπτωση η κοινωνία της Μακεδονίας μας να δεχθεί και να αποδεχθεί ούτε τυπικά, ούτε ουσιαστικά, ούτε νομικά, ούτε θεσμικά, εξωθεσμικά, σύνθετο ή οποιοδήποτε άλλο ρόλο στο κράτος του Σκοπίου, το οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή διάγει μία φάση στην οποία κάλλιστα, αν οι πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης ήταν τέτοιες, θα μπορούσαμε να τελειώναμε μια για πάντα με την ονομασία. Όπως ξέρετε, υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα, ήδη αναγνωρίστηκε η αλβανική γλώσσα σαν επίσημη γλώσσα του κράτους του Σκοπίου και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται να βαφτίσουν αυτό το κρατήδιο με ένα όνομα, το δικό μας όνομα, το ελληνικό όνομα της Μακεδονίας. Αυτό είναι απαράδεκτο, έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι μάλλον μέσα τους δεν έχουν ελληνική, κατά τη γνώμη μου, φλόγα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βάλεται, η Μακεδονία βάλεται και υπάρχει κίνδυνος αργότερα να βγουν και άλλα προβλήματα μπροστά μας. Αυτό θα ήθελα να μείνει στη σημερινή μας κουβέντα. Ότι όταν κάνουμε κινήσεις οι οποίες δεν βοηθούν την αλήθεια και δεν βοηθούν το εθνικό και το ελληνικό συμφέρον, αργότερα θα τις βρούμε μπροστά μας. Και θα ήθελα να σας θυμίσω στα πλαίσια της ενότητας που σας ανέφερα πριν και της απέτησης να μην υπάρχει καμία διχόνοια, τι είχαν κάνει δύο μεγάλοι ηγέτες αρχές δεκαετίας του 90. Δύο ηγέτες οι οποίοι βρισκόνταν σε μόνιμη προσωπική αντιπαράθεση, κομματική αντιπαράθεση. Αμφότεροι είχαν μιλήσει απαιτητικά ενάντια στις προσδοκίες που είχαν οι βόρειοι γειτονές μας. Θυμάστε τον Κωνσταντινό Καραμαλή, ο οποίος δάκρυζε εμφανιζόμενο στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη για το όνομα της Μακεδονίας. Και θυμόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε το πολιτικό στένος να κλείσει τα σύνορα με τα Σκόπια και να τους οδηγήσει σε μια κατάσταση η οποία τους ανάγκασε να επιστοχωρήσουν πολιτικά. Σας ευχαριστώ της καρδιάς μου που ήσασταν εδώ. Θέλω να σας μεταφέρω ότι πιστεύω σε εσάς, πιστεύω στον τόπο μου, πιστεύω στις αξίες μας, πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, πιστεύω ότι είμαστε δυνατοί, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σοβαρότεροι, μεθοδικότεροι και δεν υποκύπταμε στις διαφημίσεις, εισαγωγικά τις λεγόμενες πολιτικές παραμυθίας που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει της μόδας, ότι θα καταφέρουμε να ήμασταν καλύτερα όλοι και καλύτερα οικονομικά, να είχαμε ψηλότερα την εθνική μας αξιοπρέπεια, να είχαμε ψηλότερα και ισχυρότερα τα οικονομικά μας δεδομένα και να είχαμε ασφαλή την προοπτική για τον τόπο μας, για τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασιλείου του Μεγάλου Νομφάνδρου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας.
χρειάζεστε μόνο δύο λόγια και μία ευχή. Γνωρίζω καλά βέβαια το νέο δόγμα που κυκλοφορεί στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, ότι η ρόλη μας είναι διακριτή και ασφαλώς θα κινδυνεύω να πω κάτι παραπάνω. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτό το δόγμα ισχύει μόνο στις μέρες μας. Για αυτή την ελληνική Μακεδονία που σήμερα είναι ελεύθερη, δεν ίσχυε εκείνο το δόγμα, αυτό το δόγμα εκείνη την εποχή. Και για να είναι ελεύθερη η Μακεδονία, η Εκκλησία πρωτοστάτησε με τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας, με τον διορισμό φλογερών νέων Μητροπολιτών, όπως ο Γερμανός Καρβαγγέλης, με μοναχούς, παπάδες, ιερείς, σε όλη τη Μακεδονία αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τώρα είναι διακριτή η ρόλη μας. Αλλά τότε η Εκκλησία έδωσε το αίμα της και την ψυχή της για να είναι σήμερα η πατρίδα ελεύθερη. Και δεν πρέπει να έχουμε και λόγο. Μου θυμίζει μια λαϊκή παροιμία, συγχωρέστε με το λόγο. Θα το πω. Όλοι σας θα πολεμήσετε, όλοι μας θα δοξαστούμε. Η Εκκλησία πολέμησε. Δεν ζητάει δόξες, αλλά απαιτεί όμως σεβασμό στην ιστορία. Να στεκόμαστε με ειλικρίνεια απέναντι στον τόπο μας και κυρίως απαιτεί κάτι άλλο. Το αίμα το οποίο χύθηκε σε αυτή την ελληνική περιοχή, να μην το ξεχάσουμε. Διότι αν το ξεχάσουμε, τότε αλίμονο τι θα έχουμε στην άλλη ζωή να αντιμετωπίσουμε όταν θα δούμε τους προγόνους μας που θυσίασαν την ζωή τους για την ελληνικότατη Μακεδονία. Ο σεβασμιότατος Μητροπόλητης μας, όπως ίσως να το γνωρίζετε από το διαδίκτυο, έχει πλέον εκδώσει εγκύκλιο, την οποία αύριο θα διαβάσουμε σε όλους τους ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας. Η Μητρόπολη μας είναι ιστορική και από εκκλησιαστικής πλευράς, αλλά και από εθνικής. Εδώ περπάτησε ο Απόστολος Παύλος, αλλά εδώ περπάτησε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Και αυτά τα δύο, η ψυχή μας, δηλαδή την αγάπη μας στην πίστη και στην πατρίδα, δεν πρόκειται να τα θυσιάσουμε ποτέ, ούτε και να τα προδώσουμε. Διακριτή η ρόλη μας. Αλλά εάν το καλέσει η πατρίδα, και πάλι η Εκκλησία θα είναι μπροστά, για να έρθουν κάποιοι άλλοι μετά. Η δική μας υψηλή θέση είναι ο Γολγοθάς και ο Γολγοθάς έχει σταυρό. Όμως μετά το σταυρό υπάρχει η Ανάσταση και ο Παράδεισος στον οποίο ευχόμαστε και προσδοκούμε όλοι μας. Η πατρίδα μας περνάει δυσκολίες, σταυρώνεται καθημερινά. Εάν μείνουμε όμως στη ρίζα μας, στις παραδόσεις μας, αταλάντευτοι στην ιστορία μας, τότε αυτή η πατρίδα, όσοι άνεμοι και αν φυσήξουν, όσοι πονηροί δαίμονες και αν έρθουν επάνω της, θα στέκει ολόρθια, όσο βέβαια πάντοτε στη σημαία της θα κυματίζει περήφανα ο σταυρός της πίστεως στον Ιησού Χριστό, σε Αυτόν τον οποίο οφείλουμε τα πάντα και ότι είμαστε ακόμη Έλληνες. Εάν δεν υπήρχε η Εκκλησία, σήμερα θα μιλούσαμε τουρκικά και θα ήμασταν όλοι μουσουλμάνοι Τούρκοι. Είμαστε Έλληνες και μιλάμε ελληνικά γιατί υπήρξε αυτή η κυβωτός του έθνους, η Εκκλησία. Διακριτή η ρόλη μας. Αλλά όταν... Αν έχει το κοινό του ψωμιάδες να απορρευθούν κάποιο χαιρετισμό. Ξέρω που με έκανα το μικρόφωνο σου. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Γιάννη και την οικογένειά του γιατί ξεχάσαμε την οικογένεια και πρέπει να χειροκροτήσουμε την οικογένεια του Γιάννη Καραγιάννη. Μια εξαιρετική οικογένεια. Είναι και δικηγόρος μου ο Γιάννης Παπαγιάννης. Αλλά ήρθα εδώ, σεβαστοί πατέρες και αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να βάλω ένα λιθαράκι στο νέο ξεκίνημα του Γιάννη, να ζωντανέψουμε αυτό το νέο ξεκίνημα, τα πρώτα βήματά του. Τώρα που μπήκαμε στο 2018, ένα δύσκολο έτος. Γιατρέ μου είπες ότι έχει ένα κουσούρι ο Γιάννης, δεν κάνει γυμναστική. Μα μας κάνει κάθε μέρα γυμναστική η ίδια η κυβέρνηση, η κυβερνήση αν θέλετε. Έχει και ένα άλλο κουσούρι, σεβαστοί πατέρες. Δεν είναι ημιτασιόν, δεν είναι δίθεν. Είναι αληθινός και αυτό είναι κακό στην πολιτική, να είσαι αληθινός και να λες αλήθειες. Και όσοι λένε αλήθειες, την πληρώσανε, μακαριστέ Χριστόπουλε. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου,
πρέπει να πω ότι, αγαπητέ Γιάννη, οι τίτλοι και τα αξιώματα έρχονται και παρέρχονται. Αυτό που μένει είναι τι αφήνεις πίσω σου. Τι αφήνεις στις επόμενες γενιές. Και επειδή τώρα ξεκινάς, ασχέτως αν είσαι δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής μιας παράταξης, κοίταξε να αφήσεις κάτι σε αυτό τον Άγιο Τόπο που τόνισε πολύ σωστά ο σεβαστός πάτερ που προσωπεί και τον σεβασμιότατο. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παπαγιάννης δεν δολοφονεί. Δεν δολοφονεί την αλήθεια, δεν δολοφονεί την νεολαία μας. Την νεολαία μας προσπαθεί να βρει τα διαβατήρια για να φύγει στο εξωτερικό και στο τέλος θα μείνουμε εδώ μετά από λίγες δεκαετίες, οι φτωχοί, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι. Αυτό είναι το σχέδιο των μεγάλων. Αυτό των άθλιων αφεντάδων κάποιων εδώ στη χώρα μας. Και θέλω να κλείσω με το μεγάλο θέμα το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Νομίζουμε ότι είναι απλό, κύριε εκπρόσωπε των ΑΝΕΛ, μου χάρηκα που σε γνώρισα. Μέσα σε 5 λεπτά, με μια υπογραφή δικιά μας, θα δημιουργήσουμε το κράτος της Μακεδονίας. Δεν θα υπάρχουμε εμείς. Εδώ δεν θα είμαστε Μακεδόνες. Δεν θα τολμούμε να πούμε στη Νέα Υόρκη ότι είμαστε Μακεδόνες. Θα μας πούνε σε Σκοπιανοί. Δηλαδή σε 5 λεπτά θα σβήσουμε μια ένδοξη ιστορία αλήθειας 3.000 χρόνων. Εμείς εδώ απόψε από την Ημαθία, από τη Βέρεια, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ Γιάννη, δηλώνουμε η Μακεδονία δεν πωλείται, δεν νοικιάζεται, δεν παραχωρείται. Ούτε ιστορία, ούτε η όσια, ούτε η νεολαία μας, τα παιδιά μας, ούτε ο πολιτισμός μας, ούτε ο μεγαλύτερος πολίτης όλων των αιών, ο Μέγας Αλέξανδρος. Η Ελλάδα δεν είναι τσιφλίκι του ενός ή του άλλου. Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, η Ελλάδα είναι η ιδιοκτησία των προγόνων μας. Θα κατηγορηθώ για μια ακόμη φορά ότι είμαι εθνικιστής, όπως πολλές φορές και οι ιεράρχες και ο σεβασμιότατος. Δηλαδή τι εθνικιστές ήταν και οι ήρωες του 1821 και του 40, επειδή υπερασπιστήκαμε την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας και τα παιδιά μας. Εμείς είμαστε εθνικιστές, εμείς είμαστε οι πατριώτες, εμείς είμαστε χριστιανοί και ένας πατριώτης είναι και ο Κύριος ο Θεός. Άστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε τώρα το φλουρί και στο κερδίσει. Και τι δώρο έχει. Δώρο, έχει μία εικόνα της Παναγίας Καλλίποτας. Μητρόπολη μας. Πολιτικό μας γραφείο και για το Συνδεσμό Δικαίωμα για Νέα Βέρεια, για όλους τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν ενεργά ως υποψήφιοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτούς που θα συμμετέχουν στις επόμενες με τη βοήθεια του κυρίου. Ο κύριος Μπουρτζής σας θα μας ζητήσει. Το τρίτο κομμάτι είναι για τη Βέρεια, την αγαπημένη μας ιδιαίτερη πατρίδα, το οποίο κομμάτι ο Γέροντας Παλαμάς νομίζω μπορεί να το αναζητήσει αν έχει μέσα κάτι. Και το τέταρτο κομμάτι είναι για τη Μακεδονία μας, το οποίο επιτρέψω να το δώσω στον κύριο Φωνιάδη που θα σκέφτει στην εργασία της ΕΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Οι αγώνες δεν σταματούν. Με τη βοήθεια του Κυρίου θα είμαστε εδώ να αγωνιστούμε μέχρι τα πέρατα του κόσμου για να πούμε αλήθειες, να δώσουμε αγώνες για να αλλάξουμε τα πράγματα, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας, να σταματήσει αυτή η παναχώρηση σε όλα, είτε είναι θέματα οικονομικά, είτε εθνικά, είτε κοινωνικά.
κατά την αποχώρησή σας, παρακαλώ κατά την έξοδο, υπάρχει βασιλοπιτάκι για τον καθένα σας και ένα από αυτά έχει μέσα το φλουρί, θα με πάρει τηλέφωνο στο κινητό μετά για να πάρετε και το δώρο σας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και δύναμη για αγώνες. Να είστε όλοι καλά. Thank you.